Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα υπάρξει αρκετή γκρίνια για το συγκεκριμένο βίντεο, το έχω αποδεχθεί. Πάμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι λοιπόν, το οποίο είναι το δεύτερο μισό του συγκριτικού ανάμεσα στο Xiaomi 12 Pro και το Realme GT 2 Pro, και λέω το δεύτερο γιατί εγώ το γυρίζω μετά το γενικότερο συγκριτικό μεταξύ των δύο συσκευών και όλων όσων έχουν να προσφέρουν. Το με ποια σειρά θα δημοσιευθούν δεν είναι και απαραίτητα σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κάτω από την περιγραφή κάθε βίντεο θα υπάρχει ένα link για το δεύτερο, προκειμένου όποιος θέλει να τα δει και τα δύο να έχει μια συνολική εικόνα για το τι ακριβώς είναι οι δύο συσκευές. Όπως λοιπόν αναφέρω και στο δεύτερο βίντεο, που είναι ένα γενικότερο συγκριτικό μεταξύ των δύο αυτών τηλεφώνων, οι κάμερες που έχουν και τα δύο είναι με διαφορά ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει και η Xiaomi και η Realme, και ένα συγκριτικό μεταξύ τους θεώρησα ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά μεγάλο σε διάρκεια εδώ που τα λέμε, ώστε να αξίζει το δικό του ξεχωριστό βίντεο, που είναι το βίντεο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πριν όμως δούμε τις κάμερες και το τι φωτογραφίες μπορούν να βγάλουν τα δύο τηλέφωνα που έχω μπροστά μου, πάμε να κάνουμε μερικές πολύ συγκεκριμένες διευκρινήσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρως, καθορίζουν τον τρόπο που γυρίζω το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και γενικότερα μέχρι ένα βαθμό. Αρχικά, όπως πάντα, οι συγκρίσεις έχει νόημα να γίνονται μόνο με βάση την επίσημη τιμή πώλησης κάθε τηλεφώνου στην ελληνική αγορά και με βάση την επίσημη αυτή τιμή πώλησης, ειδικά στην περίπτωση της Xiaomi και της Realme, καθορίζονται και άλλα πράγματα όπως η υποστήριξη από την ίδια την εταιρεία. Δεν έχει βέβαια τόσο σημασία αυτό στο συγκεκριμένο βίντεο, έχει όμως σημασία γιατί με βάση αυτή την επίσημη τιμή πώλησης τα δύο τηλέφωνα έχουν μια αρκετά μεγάλη διαφορά στο κόστος μεταξύ τους, η οποία σαφώς και είναι υπολογίσιμη, και πάλι όποιον θέλει να σχολιάσει γενικότερα το αν αξίζει τα επιπλέον χρήματα το Xiaomi 12 Pro, θα του πρότεινα να δει και το δεύτερο μισό του συγκεκριμένου συγκριτικού και να σχολιάσει έχοντας πιθανόν μια εικόνα περισσότερο από το τι μπορούν να κάνουν οι δύο κάμερες στο πίσω μέρος τους. Και η δεύτερη πολύ σημαντική διευκρίνηση, η οποία όμως είναι σχετική, αφού πάντα κρίνουμε τα τηλέφωνα με την επίσημη τιμή πώλησής τους, για όποιον θεωρεί, και εν μέρει μπορεί να έχει ένα δίκιο, ότι το Galaxy S22 Ultra που έχω στο πλάνο έχει είτε καλύτερη κάμερα, είτε γενικότερα είναι ένα καλύτερο τηλέφωνο, είτε επειδή έχει κάμερες με οπτικό zoom είναι γενικότερα επίσης μια καλύτερη επιλογή, είναι μέχρι ένα σημείο αυτό σαφώς λογικό, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έκδοση του Galaxy S22 Ultra με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM, όσο δηλαδή και στις δύο συσκευές που έχω μπροστά μου, κοστίζει 1.399 ευρώ επίσημα στην ελληνική αγορά, κάτι που το κάνει σημαντικά ακριβότερο και από το Xiaomi 12 Pro και πόσο μάλλον από το Realme GT 2 Pro, με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι 450 ευρώ και ok, όσο καλύτερες κάμερες και να έχει, το αν κάποιος θέλει ή δεν θέλει να δώσει αυτά τα επιπλέον χρήματα είναι σαφώς δική του επιλογή. Και εδώ μια τελευταία διευκρίνηση, το υπόσχομαι, πριν δούμε τις κάμερες και τις φωτογραφίες από τα δύο τηλέφωνα. Το πώς θα κρίνει κανείς μια φωτογραφία, μια ψηφιακή φωτογραφία, είναι καλός ή κακός σε μεγάλο βαθμό και υποκειμενικό και αντικειμενικό, ανάλογα με το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει μια φωτογραφία σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας και ψάξει να βρει σε ποια συσκευή ο ψηφιακός θόρυβος έχει αποτυπωθεί λιγότερο ή περισσότερο στην ίδια τη φωτογραφία και το κατά πόσο κάθε εταιρεία επιλέγει προκειμένου να μειώσει αυτό το φαινόμενο του ψηφιακού θορύβου, να θυσιάσει ίσως και ένα επίπεδο λεπτομέρεια στη φωτογραφία, είναι ένα πιο αντικειμενικό κριτήριο από το κατά πόσο χρωματικά η κάθε εταιρεία αποτυπώνει το πλάνο στην ίδια τη φωτογραφία, με πιο ζωντανά, με πιο ρεαλιστικά, με πιο ήπια χρώματα, ανάλογα πάλι και με την περιγραφή που θέλει να κάνει ο καθένας. Οπότε, στη συνέχεια του βίντεο και σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες από τις δύο συσκευές, εγώ προσωπικά θα επιλέξω να μην δηλώσω κάποιο είδους προτίμηση για το ποια φωτογραφία μου αρέσει περισσότερο, αφού αυτό, είπαμε, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ένας μοναδικός και αντικειμενικός τρόπος να το κρίνει κανείς. Και αν κάποιος έφτασε μέχρι το συγκεκριμένο κομμάτι στο βίντεο και δεν έχει εκνευριστεί ή δεν έχει απλά βαρεθεί και δεν το έχει κλείσει, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις κάμερες στο πίσω μέρος των δύο τηλεφώνων. Και για τις δύο συσκευές, η βασική κάμερα είναι αυτή που έχει περισσότερη σημασία, και για τις δύο εταιρείες, αυτή είναι η κάμερα στην οποία έχουν δώσει την περισσότερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη συνολική της απόδοση, και θα δούμε πώς αυτό ισχύει περισσότερο, ειδικά στην περίπτωση του GT2 Pro στη συνέχεια, για πολλούς λόγους. Έτσι λοιπόν, για την βασική κάμερα, αν κάποιος πάρει τουλάχιστον την ονομαστική ανάλυση, είναι η ίδια και στις δύο συσκευές, στα 50 MP. Και οι δύο έχουν optical image stabilization και οι δύο έχουν ένα διάφραγμα στο f/1.8 στο φακό τους και οι δύο κάμερες έχουν
και Dual Pixel Auto Focus, κάτι που είναι απαραίτητο από ένα σημείο και μετά σε τόσο ακριβά τηλέφωνα, ώστε η εστίαση να είναι και όσο το δυνατόν καλύτερη, αλλά και όσο το δυνατόν πιο γρήγορη. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική διαφορά στη βασική κάμερα του Xiaomi 12 Pro, την οποία μάλιστα η εταιρεία έχει φροντίσει να τονίσει και με το μέγεθος που έχει το πλαίσιο γύρω από τη βασική του κάμερα, αφού ο IMX707 αισθητήρας της Sony είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε φυσικό μέγεθος στο 1:1,28 της ίντσας σε σύγκριση με τον IMX766, έναν αισθητήρα που είναι έτσι και αλλιώς απόλυτα ικανοποιητικός, που χρησιμοποιεί το Realme GT2 Pro και ο οποίος έχει ένα λίγο έστω μικρότερο φυσικό μέγεθος στο 1:1,56 της ίντσας. Αυτή η διαφορά, ό,τι και να κάνει κάθε εταιρεία σε επίπεδο λογισμικού, υπάρχουν κάποιοι τεχνικά μη συζητήσιμοι όροι για το τι μπορεί να πετύχει ο κάθε αισθητήρας από τους δύο και κάποια πλεονεκτήματα όσο μεγαλύτερος είναι σε φυσικό μέγεθος, τα οποία βέβαια ανάλογα με την περίπτωση δεν είναι και σίγουρο ότι αποτυπώνονται στην τελική φωτογραφία. Τώρα, την αναφορά στο πώς αποτυπώνονται χρωματικά οι φωτογραφίες από την κάθε συσκευή δεν την έκανα τυχαία λίγο νωρίτερα στο πώς τις κρίνει κανείς, αφού είναι απόλυτα εμφανές ότι μεταξύ του GT2 Pro και του Xiaomi 12 Pro υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στο πώς η κάθε εταιρεία θέλει να τονίσει λιγότερο ή περισσότερο τα χρώματα σε κάθε φωτογραφία, ανάλογα βέβαια και με την περίπτωση, αφού και τα δύο χρησιμοποιούν ένα AI mode όπως θέλει μάλλον να το περιγράψει κανείς, και σε κάποιες περιπτώσεις που αναγνωρίζουν ότι το αντικείμενο ή το σκηνικό της φωτογραφίας ταιριάζει με αυτό που θέλουν να κάνουν, προσπαθούν να το αποτυπώσουν με ζωντανά και έντονα χρώματα για να είναι ευχάριστη η τελική φωτογραφία, αφού ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής είναι γεγονός ότι για τον περισσότερο κόσμο μια πραγματικά όμορφη, ευχάριστη οπτικά φωτογραφία είναι πολλές φορές προτιμότερη από μια φωτογραφία που είναι καλύτερη ή χειρότερη με τεχνικούς όρους, με τους οποίους εδώ που τα λέμε, με εξαίρεση βίντεο σαν το συγκεκριμένο, δεν είναι και πολλοί αυτοί που στην καθημερινότητά τους κάθονται να κρίνουν δύο τηλέφωνα. Αντίστοιχα τώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δύο συσκευές προφανώς προσπαθούν να κάνουν κάθε μία ό,τι καλύτερο μπορεί στην τελική φωτογραφία. Εδώ, είπαμε και νωρίτερα, ο μεγαλύτερος σε φυσικό μέγεθος αισθητήρας στη βασική κάμερα του Xiaomi 12 Pro έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, είναι η αλήθεια, σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να κάνει, ειδικά σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού. Όμως στην πράξη, αυτό που έχει περισσότερο σημασία είναι ότι, άσχετα με το τι προτιμώ εγώ, το ξεκαθαρίσαμε αυτό, το GT2 Pro προσπαθεί πάντα να βγάλει μια πιο φωτεινή, μια πιο ζωντανή φωτογραφία, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να υπερβάλλει και περισσότερο από αυτό που βλέπουμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Η Xiaomi, παρότι είχε κάθε ευκαιρία και δυνατότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο με τη βασική κάμερα του 12 Pro, εκμεταλλευόμενη και τα πλεονεκτήματα που είχε ο αισθητήρας του, έχει επιλέξει μια σαφώς πιο ήπια προσέγγιση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα επίπεδα φωτισμού, και πάλι το τι προτιμάει ο καθένας είναι σαφώς ανάλογο με το τι θέλει από το τηλέφωνο του. Για τη δεύτερη κάμερα τώρα, με τον υπερευρυγόνιο φακό που έχουν και οι δύο συσκευές, αν και με αρκετές διαφορές μεταξύ τους, αυτό που είναι κοινό είναι ότι και εδώ η ανάλυση είναι στα 50 MP και τα δύο χρησιμοποιούν μάλιστα τον ίδιο αισθητήρα της Samsung, κάτι που σημαίνει ότι οι όποιες διαφορές είναι περισσότερο θέμα λογισμικού και όχι του ίδιου του αισθητήρα, όμως το GT2 Pro έχει κάτι που είναι ταυτόχρονα και πλεονέκτημα, αλλά και μειονέκτημα ανάλογα με το πώς θέλει ο καθένας να το εκμεταλλευτεί. Η κάμερα λοιπόν με τον Ultra Wide φακό στο τηλέφωνο της Realme έχει ένα εντυπωσιακά ευρύ πλάνο στις 150 μοίρες, το οποίο είναι πραγματικά ίσως και υπερβολικά μεγάλο, ανάλογα πάντα και με την περίπτωση, και επειδή η Realme το γνωρίζει αυτό, στην κανονική εφαρμογή της κάμερας, όταν επιλέξουμε την Ultra Wide κάμερα, μας περιορίζει σε εισαγωγικά σε ένα οπτικό πεδίο 120 μοιρών και σε ξεχωριστό mode μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πλήρες εύρος του φακού και ένα ξεχωριστό Fish Eye mode, το οποίο είναι περισσότερο ένα εφέ το οποίο όταν είναι χρήσιμο βγάζει μια όμορφη φωτογραφία. Υπάρχουν εδώ όμως πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Όταν χρησιμοποιεί την Ultra Wide κάμερα του GT2 Pro κανείς, και ειδικά σε αυτά τα δύο ξεχωριστά mode, επειδή το πλάνο είναι είτε πολύ ευρύ, είτε στο Fish Eye mode γίνεται σε επίπεδο λογισμικού ή επεξεργασία, η φωτογραφία είναι όμορφη, είναι διαφορετική, δεν έχει όμως απαραίτητα πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας, γιατί εδώ ο τρόπος που επεμβαίνει το τηλέφωνο στα δεδομένα που παίρνει από τον αισθητήρα προσπαθούν να πετύχουν ένα όμορφο φαινόμενο, χωρίς όμως να δίνουν τόσο σημασία στη λεπτομέρεια. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα, σε ό,τι αφορά και πάλι την Ultra Wide κάμερα και στα δύο τηλέφωνα, υπάρχει ίδια προσέγγιση που περιέγραψα λίγο νωρίτερα και για τη βασική τους κάμερα. Το Xiaomi 12 Pro δεν προσπαθεί να φωτίσει τόσο πολύ το πλάνο σε κάθε φωτογραφία,
ίσως εδώ θα μπορούσε να το κάνει λίγο περισσότερο το τηλέφωνο της Xiaomi. Το GT2 Pro και πάλι προσπαθεί να είναι μια φωτεινή, μια όμορφη, μια ευχάριστη φωτογραφία και πολλές φορές αυτό το καταφέρνει με σαφώς καλύτερο τρόπο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Και πάλι όμως αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο θέλει κανείς μια όμορφη τελική φωτογραφία ή μια πιο ρεαλιστική. Και φτάνουμε στην τρίτη κάμερα, στο πίσω μέρος των δύο συσκευών, που είναι πραγματικά εντελώς διαφορετική μεταξύ τους. Κανένα από τα δύο δεν έχει κάμερα με 3, 5, 10, 100, 1000 επί οπτικό ή ψηφιακό zoom, ευτυχώς τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη. Και ξαναθυμίζω, το Galaxy S22 Ultra τα κάνει όλα αυτά, είναι όμως και σημαντικά ακριβότερο. Πάμε τώρα πίσω στα δύο τηλέφωνα που έχω μπροστά μου. Η τρίτη κάμερα στο Xiaomi 12 Pro έχει 2 επί οπτικό zoom, φέρνοντας 2 φορές πιο κοντά το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε, και πάλι με έναν αισθητήρα των 50 MP που είναι τυπικά ίδιος με αυτόν της Ultra Wide κάμερας. Το Realme GT2 Pro τώρα, για λόγους που πιθανότατα δημόσια ποτέ δεν θα εξηγήσει ξεκάθαρα τουλάχιστον η Realme, έχει μια τρίτη κάμερα η οποία είναι πραγματικά πολύ συγκεκριμένη και αρκετά ξεχωριστή μέχρι ένα σημείο. Είναι μια μικροσκοπική κάμερα που μπορεί να βγάλει φωτογραφίες από εντυπωσιακά μικρή απόσταση, αποτυπώνοντας τη φωτογραφία λεπτομέρειες που πολλές φορές είναι δύσκολο να δούμε και εμείς με τα μάτια μας. Όχι πολλές, τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να τις δούμε και εμείς με τα μάτια μας. Το κατά πόσο μια κάμερα αυτού του είδους είναι χρήσιμη στον καθένα είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Και εδώ το τι προτιμάει κάποιος ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις αυτές είναι και πάλι, για μία ακόμα φορά εδώ που τα λέμε, απόλυτα προσωπική επιλογή του. Σε αυτό το σημείο και προσπαθώντας να κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο, καταλαβαίνω ότι είναι και αρκετά διαφορετικό από το συνηθισμένο, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, και ίσως λιγότερο ευχάριστο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Παρ' όλα αυτά, είναι δύο τηλέφωνα τα οποία πρέπει να γνωρίζει κανείς εξ αρχής πώς ακριβώς τα κρίνει. Αν παρόλα αυτά θέλει να πει απλά ποια φωτογραφία μου αρέσει περισσότερο, σαφώς και έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και έχουμε δει, φαντάζομαι, γιατί δεν έχω κάνει ακόμα το μοντάζ, έχουμε δει αρκετά δείγματα και από τις κάμερες και των δύο συσκευών, προκειμένου ο καθένας να μπορεί να σχηματίσει την εικόνα που αυτός θέλει και για το Xiaomi 12 Pro και για το GT2 Pro. Να θυμίσω εδώ, για μια ακόμα φορά, ότι αν κάποιος θελήσει να πει ότι τα λεφτά που ζητάει επιπλέον η Xiaomi είναι πολλά ή λίγα ανάλογα με την άποψη που έχει, προτείνω και πάλι να δει και το δεύτερο μισό του συγκεκριμένου συγκριτικού, που εστιάζει περισσότερο σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν οι δύο συσκευές, για να έχει, αν θέλει, μια λίγο καλύτερη εικόνα για το ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, εκτός από τις κάμερες στο πίσω μέρος τους. Αυτά λοιπόν από εμένα στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι σίγουρα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!